όρθια λέει. Κάθονται όρθια. Ρε Δανάη, ναι. Σήκω λίγο όρθια, σε παρακαλώ, να σε δει. Ναι. Σήκω γιατί δεν μπορώ να κοσμάκι. Κάτσε, περίμενε. Ένα φιγουρίνι. Εντάξει, εντάξει, δεν φαινότανε στο ρόλο τίποτα. Μπαίνει μέσα, της λέω, ρε Δανάη, τι κορμί είναι αυτό. Εντάξει, ήμουν μάνα, τέσσερα παιδιά, ένα εγγόνι που τα κάπως καλά, έπρεπε... σε κρύβανε, σου βάζανε, προσθέτανε. Ήτανε ο ρόλος. Layering, λέει, έκανα layering. Πολύ ωραίο όμως να κάνεις τόσο κόντρα πράγμα και πιο μεγάλη ηλικιακά, γιατί είσαι πάρα πολύ νέα σε σχέση με αυτό που βλέπαμε στις Άγριες Μέλισσες και τελείως διαφορετική κορμοστασιά. Ναι. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε αυτό πάρα πολύ. Στην αρχή με είχε δυσκολέψει πάρα πολύ. Τι φοβόσουνα, ρε παιδί μου. Ότι μετά θα βλέπουν οι άνθρωποι μία μεγάλη γυναίκα. Και αυτό, επειδή τελικά δεν συνέβη, ήταν ο πολύ μεγάλος μου φόβος, ότι μετά θα μου προτείνονται μόνο αυτή η ρόλη. Ναι. Είχαμε ξεκινήσει κάπως έτσι. Και αυτό τελικά έχει ανατραπεί. Και τώρα, ας πούμε, στο θέατρο κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό και το γουστάρω πάρα πολύ. Σαν γυναίκα σε πλήγωνε, επειδή μου στη φιλαρέσκειά σου, ότι δεν θα είσαι περιποιημένη, δεν θα είσαι χτυπημένη. Καλά, όλες το είχαν αυτό στι Άγριες Μέλισσες. Όλες ήταν λίγο πιο. Ναι, ρε παιδί. Μερικές ήμασταν λίγο πιο απεριποιητές. Ήμασταν λίγο. Εντάξει, μάνα, πού να πας τώρα. Δεν γινότανε. Ναι, αλλά γυναίκα κοινοτάρχη, να τα λέμε. Κοινοτάρχου, βεβαίως. Το βασικό μου, η βασική μου στην αρχή κόμπλα ήταν. Κόμπλα, ωραία λέξη. Καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας, κόμπλα. Η ανησυχία, αν θέλετε, ήταν ότι με τα κορίτσια, την Έλλη και τη Δανάη, είμαστε στην ίδια ηλικία. Ναι. Ή ας πούμε τα παιδιά μου μετά, ήμασταν στην ίδια ηλικία. Οπότε ήμουν λίγο ότι εγώ κάνω τη μεγάλη. Ξέρεις, κάπως μου φαινόταν αυτό. Αλλά μετά το ξεπέρασα και συνειδητοποίησα ότι. Από τη στιγμή που μπορώ να το κάνω αυτό, εντάξει, ανοίγονται άλλα για πράγματα. Για να σε επιλέξουν για αυτό το ρόλο, προφανώς είδανε κάτι που εσύ διαφορετικό. Κάτι που εσύ το οποίο ήταν πολύ ωραίο. Και... το περίμενες την τόση μεγάλη επιτυχία και την τόση μεγάλη απήχηση που είχε αυτό το σύριαλ. Όταν πήρες το σενάριο, το κατάλαβες ότι θα είναι επιτυχία. Δεν νομίζω ότι είχα αυτή την τεράστια εμπειρία ώστε να το συνειδητοποιήσω. Είχα την τεράστια χαρά του να. Πώς να το πω, ότι το να κάνουμε ένα σύριαλ εποχής. Εγώ δεν το είχα ποτέ ονειρευτεί. Οπότε ήμουν φοβερά ενθουσιασμένη. Το άλλο είναι ότι λίγους μήνες πριν είχα δει το Ύστερα ήρθαν οι Μέλισσες στη ΣΕΡΤ και έλεγα που είναι πάλι εποχής, ήταν τα τραγούδια του Κραουνάκη. Ας πούμε, ήμουν σε μια άλλη φάση και έλεγα τι ωραίο που θα ήταν να έπαιζα σε ένα τέτοιο σύριαλ εποχής. Κοίτα να δεις. Και μετά σκάνε οι Μέλισσες που πάλι έπαιζε η Κάτια Δανδουλάκη, που ήταν πρωταγωνίστρια στο άλλο. Και λέω, κοίτα κάτι φοβερά πράγματα και πώς τα φέρνει κάπως η ζωή. Η ζωή τα έφερε επίσης να παίξεις μαζί με τον Χρήστο Πλαΐνη, να πούμε, με τον οποίο είχες ένα crush, από ό,τι έχω καταλάβει. Σου άρεσε πριν. Ο Χρήστος. Ναι. Αυτό πώς το κατάλαβες. Έτσι διάβασα. Ότι διαβάσαμε στο βιογραφικό σου. Από πριν, τον εκτιμούσε, σου άρεσε αρκετά. Τον εκτιμούσα, βεβαίως. Τον εκτιμούσα, τελεία. Άκουσε να δεις. Με τον Χρήστο τον αγαπάω τόσο πολύ που παίζει και να το. Ξέρεις, μετά από τρία χρόνια που έχουμε περάσει θανάτους, υποτίθεται παιδιών και αυτά. Αυτό το οποίο με έχει μείνει εκτός του ότι είναι ένας πολύ ωραίος άντρας, είναι ότι είναι ένας φοβερός τοπίος και ένας φοβερός συνεργάτης. Φιλάκα η Σταυρίνα να πω με τη γυναίκα του. Για στρίξε. Τι άλλα. Πολύ ωραία πράγματα. Ωραία, αγαπώ πολύ. Πολύ ωραία. Ναι. Η διαδικασία, είπε ότι στο πρώτο γύρισμα ήταν λίγο ρε παιδί μου σοκαριστικό, γιατί δεν είχατε πολύ χρόνο να εξοικειωθεί τώρα ο ένας με τον άλλο. Πρώτο με γύρισμα, φιλή. Ή με το παιδί να κάνει τη μάνα. Μάλλον αυτό ήταν. Το Χρήστο δεν ήξερα πώς να το πιάσω. Ναι, είναι και δύο μέτρα παλικάρι. Είναι δύο μέτρα και στο πρώτο γύρισμα έπρεπε να έχουμε μια φοβερή οικειότητα. Και εγώ έλεγα τώρα αυτόν τον άνθρωπο τον έβλεπα στην τηλεόραση. Και τώρα κάτι κάπως πρέπει να πρώτο γύρισμα, ρε παιδί μου. Ούτε καν να κάνουμε μια εβδομάδα, δύο, λίγο να εξοικειωθούμε. Και ο Χρήστος είναι και επαγγελματίας. Λέει πάμε, κάνε το. Εγώ ήμουνα. Τρία χρόνια είχα βγει από τη σχολή. Και ήμουνα. Δηλαδή ο Χρήστος ήταν και εδώ πάνω. Και ήμουνα. Εντάξει, οκ. Αλλά είναι. Ξέρεις, είναι φοβερά βοηθητικός και φοβερά cool τύπος. Πώς βίωσες την αναγνωρισιμότητα, δηλαδή πήγαινε στη γειτονιά, σε βλέπανε, φαντάζομαι. Είχαμε COVID. Είχαμε COVID και δεν έβγαινα πολύ. Οπότε την αναγνωρισιμότητα λίγο την εισέπραξα μέσω των social media, αλλά δεν είναι ότι. Την αναγνωρισιμότητα τη βλέπω από πέρυσι και μετά. Ναι. Δηλαδή που με σταματάνε ακόμα στο δρόμο, που μου μιλάνε, που οι άνθρωποι χαίρονται. Για τα δύο πρώτα χρόνια των Μέλισσών, στην αρχή δεν με αναγνώριζαν, ναι. Γιατί μόλις είχαν ξεκινήσει Μέλισσες. Και μετά κλειστήκαμε μέσα. Οπότε τα τελευταία δύο χρόνια το βλέπω εγώ αυτό. Είναι αλήθεια ότι έχεις μπει στο μετρό και έχει πάθει σοκ κοπέλα. Ναι, γιατί έβλεπε εκείνη την ώρα. Η μία είναι ότι έβλεπε εκείνη την ώρα τις Μέλισσες στο κινητό και τη χτυπάω.
Από, εντάξει, ήταν πολύ αστείο και παθαίνει με ακουστικά αυτή. Τέλει. Και το άλλο είναι μια άλλη κυρία. Άρα εσύ είδες στο κινητό της ότι έβλεπε εσάς. Yeah. Τέλειο. Και εγώ πήγαινα στο γύρισμα. Κλαίω. Λοιπόν, και το άλλο είναι ότι μια κυρία ήταν με την κόρη της, νόμιζε ότι δεν ακούω. Ναι, ναι, πάντα. Γύρναγε στην κόρη της και έλεγε, μωρέ, νέα είναι αυτή. Καλό. Ναι, αυτό είναι πόσο νέα είμαι στην πραγματικότητα τελικά. Ακόμα σου λένε ότι θα θέλανε να είχαν συνεχιστεί οι μέλισσες και σου λένε γιατί δεν ξανά. Όχι. Σε άλλους λείπουν οι μέλισσες, αλλά νομίζω ότι έκαναν, ότι έκλεισαν τόσο ωραία, τόσο συγκινητικά για εμάς. Εγώ δεν έχω δει, ας πούμε, πολλά τελευταία επεισόδια, γιατί με συγκινούμε και δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω, γιατί με αυτούς τους συνεργάτες ναι. είχαμε αγαπηθεί πάρα πολύ και είχαμε περάσει 3 χρόνια από τη ζωή μας, τα οποία είχαν μέσα κορονοϊούς, στενοχώριες. Δεν ήταν μια εύκολη κατάσταση. Πολλές ώρες κάθε μέρα, φαντάζομαι. Ώρες, τα ξέρετε, παιδιά. Ναι. Τα ξέρετε. Κρατάτε εκπομπές ακόμα όλοι. Βέβαια. Μιλάτε. Και απόψε έχουμε και συνάντηση. Ριγιουνιόν. Βεβαίως. Πού, ποιοι και πού. Όχι, μην το πεις. Δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ να το πω. Θα το έχουμε αποκλειστικό. Θα το έχουμε αποκλειστικό, δεν είναι. Έχουμε ριγιούνιον, έχουμε ριγιούνιον. Πώς αποφάσισες να γίνεις ηθοποιός? Νομίζω ότι προέκυψε από μια εσωτερική ανάγκη να μην... Δεν ξέρω, δεν είχα καμία σχέση. Είχα σχέση με τον αθλητισμό μόνο και με τα διαβάσματά μου. Κολύμβηση και ήμουν πρωταθλήτρια Ελλάδος στο καγιάκ. Μάλιστα. Ναι. Wow. Έχω τραβήξει εγώ κουπί, Δημήτρη μου. Ναι, στην κυριολεξία. Λοιπόν, και πώς ήρθε η υποκριτική, το μικρόβιο αυτό? Ήμουν μικρή. Πηγαίναμε πολύ σινεμά με τη μητέρα μου και μας πήγαινε από μικρή στο Εθνικό. Και βλέπαμε παραστάσεις και κάποια στιγμή είμαστε στο σινεμά και συνειδητοποιώ. Εφηβή και με όχι μία έτσι χαρούμενη εφηβεία, ήμουνα πάντα πιο μελαγχολική, παρότι ήμουνα πολύ κοινωνική. Και βλέπω ότι εγώ ξαφνικά θέλω να μπω στην οθόνη. Mm. Και έπαθα αυτό. Έρωτα. Έπαθα έρωτα. Αυτό. Σωστά, δεν το είχα σκεφτεί. Η εφηβεία που είπες ότι δεν ήταν και τόσο χαρούμενη ήταν σε σχέση με το bullying που είχες υποστεί? Όχι, καμία σχέση. Ήταν ότι, δεν ξέρω, αρμονικά δεν ήμουνα στην εφηβεία, στη βαράει κιόλας. Εσύ έχεις Κρήτη καταγωγή? Είμαι Χανιά και Ρέθυμνο. Είσαι από εκεί. Ναι. Αλλά πήγατε μικρή. Πήγα, όχι, Κρήτη. Έχω γεννηθεί εδώ ναι. και πήγα γυμνάσιο και λύκειο στα Χανιά. Και εκεί βίωσες το bullying? Ναι, εντάξει. Κάτσε τώρα. Η μετακίνηση από ένα μέρος. Αστικό κέντρο. Σε ένα αστικό κέντρο. Σε ένα άλλο επαρχία. Δεν είναι εύκολο. Σε μια επαρχία δεν είναι εύκολο. Εδώ αποσχολείσαι στο σχολείο, δεν είναι και στην Γενή ή τον Γιάννη. Εγώ επειδή το έχω βιώσει στην Ξάνθη μεγαλώντας, όταν ερχόντουσαν οι φοιτητές, οι Αθηναίοι ήταν λίγο μαύρα πρόβατα, ρε παιδί μου, ξέρεις. Κάπως έτσι. Οπότε αυτό επειδή. Η πρωτευουσιάνη. Και σε εκείνη τη φάση δεν ήταν. Μιλάμε τώρα και. Πολλά χρόνια πριν. Έλα, μου αρέσει τα μάτια. 25 χρόνια πριν. Ωραία χρόνια. Αυτά πασόκλε, με αυτά λέμε. Εμείς καλά. Ωραία είχαμε. Χρόνια. Τα πράγματα δεν είναι, τα αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Mm. Ούτε υπήρχε η παιδεία των γονιών. Πώς να πω, ότι ρε παιδί μου, μερικά πράγματα μπορείς να τα κάνεις και κάποια άλλα όχι. Και τα παιδιά σου μπορείς να τα διαπαιδαγωγήσεις διαφορετικά. Σκέφτομαι μήπως το παιδί μου, επειδή μπορεί να δυσκολεύτηκες εσύ να εγκληματιστείς στην επαρχία, μήπως και η υποκριτική ήταν μια διέξοδος δική σου. Να υποβληθείς δηλαδή. Σε αυτή τη φάση είχα ήδη εγκληματιστεί και με το κολυμβητήριο, γιατί από το κολυμβητήριο εξακολουθώ να έχω πάρα πολλούς φίλους. Mm. Ήταν ένα άλλο πράγμα. Ήταν αυτό, λες και μου ήρθε κατά κούτελα ο έρωτας με αυτό που έβλεπα. Και έβλεπα ένα musical και είναι φοβερό το ότι μετά από τόσα χρόνια τώρα είμαι σε ένα φοβερό musical. Το πιο φοβερό δεν είναι αυτό. Το πιο φοβερό είναι ότι έπαιζε στην κόρη της Ρούσμανε στον Αστέρα Ραχούλας και τώρα παίζεται μαζί στο έκτο πάτωμα. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι στην Ηρώ καταρχάς την αγαπώ πάρα πολύ και της οφείλω πάρα πολλά. Γιατί η Ηρώ, της χρωστάω τεράστια ευγνωμοσύνη νομίζω και θεωρώ ότι είναι σπουδαίο πράγμα να ξέρεις, στους ανθρώπους που μας έχουν βοηθήσει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να τους το αναγνωρίζουμε. Σε βοήθεια και επειδή ήταν η πρώτη σου τηλεοπτική δουλειά. Λοιπόν, όχι, άκου να δεις τι έχει γίνει, γιατί αυτή την ιστορία δεν ξέρω αν την έχω πει ποτέ δημόσια. Η Ηρώ ήταν πρόεδρος της Επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού. Όταν βγαίνεις των εξαγωγικών εκστάσεων. Λοιπόν. Δηλαδή έρχεται μια επιτροπή και σε βλέπει και λέει εσύ περνάς, εσύ δεν περνάς. Η Ηρώ λοιπόν είχε έρθει στο Θέατρο Τέχνης την τελευταία μέρα των εξετάσεών μας. Μάλλον στις εξετάσεις μας για να μας δει. Mm. Γεια σας, μπράβο, συγχαρητήρια, όλοι πετύχατε. Δεν είχαμε μιλήσει εγώ με την Ηρώ. Το βράδυ,
Αυτό ήταν το πρωί για την επιτροπή. Το βράδυ ήταν ανοιχτές εξετάσεις που έρχονταν φίλοι, συγγενείς και τις βλέπανε. Και είχε έρθει και ο Νίκος Κρητικός, ο σκηνοθέτης έπειτα του Αστέρα Ραχούλας. Ο οποίος με είδε και με κάλεσαν σε οντισιόν. Πάω λοιπόν στην οντισιόν, παίρνω το ρόλο και με παίρνει η βοηθός σκηνοθέτη και μου λέει: Δανάη, αυτό σε θέλουμε. Την Ηρώ Μανέ που την ξέρεις. Δεν την ξέρω. Δεν μου λέει, αλλά η Ηρώ έχει προτείνει για αυτό το ρόλο. Καταπληκτικό. Η Ηρώ λοιπόν με είδε στις εξετάσεις. Στις εξετάσεις. Είπε στο σκηνοθέτη να και με πρότεινε στο κανάλι. Τι λες τώρα, χωρίς να σε γνωρίζει προσωπικά καθόλου. Ξέρει. Είναι τέτοιος άνθρωπος. Και έτσι, δηλαδή η Ηρώ και ο Νίκος, κάπως μου έδωσαν αυτή την. Το βήμα να, να μπω στην τηλεόραση και στα πράγματα. Τώρα πώς νιώθεις που είσαι μαζί της? Είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί την εκτιμώ ακόμα περισσότερο, γιατί είναι φοβερός τύπος. Και είναι, αναγνωρίζω το ότι μπαίνει μπροστά και, πώς να το πω, δεν φοβάται, θα μιλήσει και είναι φοβερά συναδελφικός χαρακτήρας. Mm. Δηλαδή, θα σου δώσει πάτημα, η χαρά της, την οποία εγώ μαθαίνω μέσα από τη συνεργασία μου, με τόσο εμπειρότερους ανθρώπους. Γιατί είναι η Ρωμανέ, είναι η Μίρκα Παπακοσταντίνου, είναι η Ελένη Καστάνη, είναι ο Δημήτρης Πιατάς, είναι ο Κώστας Μακεδόνας. Λοιπόν, η Ευαγγελία Μουμούρη, είναι πολλοί κόσμος. Όλοι είναι όχι μόνο μεγαλύτερη ηλικία από εμένα, αλλά έχουν και 40-50 χρόνια στη δουλειά. Για εμένα είναι σχολείο. Και είναι σχολείο κυρίως η συμπεριφορά. Το πώς συμπεριφέρεσαι στους νεότερους, το πώς συμπεριφέρεσαι στους συναδέλφους σου. Το πόσο υποστηρικτικός είσαι απέναντι στα νέα παιδιά. Και έχω μία. Είναι μαθήματα. Λοιπόν, η Ηρώ είναι το να παίξουμε μπάλα, να πάρουμε τη σκηνή. Mm. Οι δυο μας, όχι μόνοι μου. Και σου πετάει την μπάσα, βάζουμε μαζί τον γκολ. Ή πετάω, μαθαίνω ότι. Δεν μπορείς να σολάρεις. Κάπου αυτό ομαδικό πράγμα άθλημα, είναι, το είναι ομαδικό το άθλημα. Να θυμίσουμε γιατί δεν έχουμε πει ότι είμαι στο έκτο πάτωμα. Στο θέατρο Ακροπόλ, Τετάρτη με Κυριακή. Σε σκηνοθεσία του φοβερού Γιώργου Βάλαρη. Τα συγκλονιστικά τραγούδια που εμένα έχουν σημαδέψει, δεν ξέρω, από τα 17-18 και μετά που τα ανακάλυψα μέχρι τώρα, με έχουν καθορίσει. Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Τι σημαίνει, όταν τραγουδάς την κουπαστή αυτό. Ναι, την κρουαζιέρα του διαδρόμου. Τι συμβαίνει να το λες το τραγούδι κάθε βράδυ. Καταρχάς, εγώ προσπαθώ, η πρώτη μου. Εγώ ήμουν σοκαρισμένη όταν θα έκανα. Όταν μου λένε ότι ξέρεις, θέλουμε να κάνεις το ρόλο της Ζαν, τον οποίο είχε ερμηνεύσει η Κατιάνα Μπαλανίκα. Κατιάνα Μπαλανίκα, κουπαστή ήμουνα λίγο. Καταρχάς ήταν δαιμόνιο που μετά τις μέλισσες, το είπα και στο Βάλαρη, ήταν δαιμόνιο το ότι σκέφτηκε ότι μετά τη μάνα με τα 4 παιδιά, εγώ θα μπορούσα να κάνω το σκοτεινό αντικείμενο, το φωτεινό αντικείμενο του πόθου, ας πούμε, του Μακεδόνα και όλων εκεί. Να έβρισε πάει στο Your Face Sounds Familiar. Θέλω να πω τώρα, γιατί να μην σε φανταστούν και για άλλα πράγματα, έχεις δείξει ότι μπορείς να τα μορφωθείς. Ναι, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν με φαντάζονταν, Δημήτρη μου. Η αλήθεια είναι ότι στο Your Face, εμένα με άφησε άφωνε όταν έκανε στους Army of Lovers, το είπα και στο break. Ήτανε καταπληκτική μεταφράση. Army of Lovers, ναι. Και κρίμα που τέλειωσε νωρίς τότε, γιατί ήταν νομίζω η πρώτη χρονιά του COVID και σταματήσατε στα 6 επεισόδια. Έτσι ήταν, τους Army of Lovers. Επειδή εγώ το θυμάμαι αυτό το τραγούδι από μικρή που μου το είχε μάθει ο πατέρας μου. Εντελώς τρέλο. Μπράβο. Ήταν φοβερός. Δεν ξέρω πώς. Τρώγε φλασιά με δίσκο τραγούδια και ο πατέρας μου είχε σκεφτεί ότι Δανάη, μήπως να κάνεις Army of Lovers. Άκου τώρα. Ναι. Και το είχα προτείνει και το είχαν δεχτεί. Τέλος πάντων, ήταν. Για εμένα αυτό και το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο που είχα κάνει τη Σοφία Φιλιππίδου. Ήταν φοβερά. Αλλά τους Army of Lovers τους έκανα με φοβερή συγκίνηση. Γιατί είναι όλη μου η παιδική ηλικία. Ναι, 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 ναι. Και γούσταρα πάρα πολύ που έκανα μια γυναίκα, που ήταν άντρας, που έκανε τη γυναίκα. Όλο αυτό το μπέρδεμα αισθητικά με είχε. Με τρέλανε. Τηλεοπτικά σε βλέπουμε να κάνεις. Σε δούμε μάλλον στο. Να συνεχίσουμε. Ναι, συνεχίζω το Αυτή η νύχτα μένει ως guest. Και έκτο πάτωμα, Τετάρτη με Κυριακή, θέατρο Ακροπόλ. Τεράστια χαρά. Το έχει δεχτεί και ο κόσμος. Το έχει υποδεχτεί με φοβερή θερμά. Θα συνεχίσετε μέχρι το Πάσχα, φαντάζομαι. Ναι. Αν συνεχίσουμε να πηγαίνουμε έτσι, πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε. Ότι θα πάει για τον χρόνο. Μακάρι. Δεν ξέρω. Μετά το Πάσχα του χρόνου να είμαστε καλά. Με περιοδία. Μπορεί να είναι και ωραίο και για περιοδία αυτό. Ξέρω. Είναι έχουμε ζωντανή μουσική. Είναι ζωντανή μουσική. Είναι ζωντανή μουσική. Δεν έχουν πάθει κάτι. Το musical που έβλεπε μικρή και ήθελε να γίνει ηθοποιό. Ποιο ήταν? Το Μουλέν Ρουζ. Το Μουλέν Ρουζ. Α, ήταν μικρή.
στο Μούλε Ρουζ. Δεν θα το σχολιάσω αυτό. Περίμενε. Και τώρα είμαστε Μονμάρτη, Παρίσι. Ναι. Την ίδια εποχή. Ίδια εποχή. Λίγο, ναι, λίγο μετά. 30, αλλά μιλάμε για το 1937. Ναι, ναι. Και έχουμε, ας πούμε, τον πύργο του Άιφελ, το Μούλε Ρουζ. Κάπως ήρθε να δέσει όλα αυτά. Ναι. Και σας περιμένουμε. Βεβαίως θα έρθουμε, γιατί ακούμε τα καλύτερα και θα έρθουμε να σας δούμε από κοντά. Με πολύ μεγάλη δική μας χαρά. Πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Σας ευχαριστώ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Και σε εσάς και ευχαριστώ που, για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που είστε έτσι χαμογελαστοί και είμαστε όλοι. Όλοι καλά. Μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Είμαστε όντως. Λοιπόν, και εσείς να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι, απόγευμα και βράδυ. Και αύριο στις 10 παρα 10. Για ετοιμάστε τα τύμπανα. Χι θέλαμε πρωινιάτικα. Εμείς! Μπράβο, παιδιά μου. Δεν ήταν μεγάλη συμμετοχή.